Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη ο Κύριος ημών. Χαίρετεν Κυρίο πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μελετήσουμε τα Ιερά Αναγνώσματα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, τον Απόστολο και το Ιερό Ευαγγέλιο. Η περικοπή του Αποστόλου που θα μελετήσουμε είναι από τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων κεφάλαιο εν δέκατο, στίχη δεκαεννέα έως τριάντα. Εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από τις θλίψεως της γενομένης επιστεφάνου διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, οι μη μόνον Ιουδαίοις. Ήσαν δε την εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν. Πολύστε αριθμός, πιστεύσας, επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούς δέ ο λόγος η σταότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστηλαν βαρνάβαν διελθεί νέος αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε η σταρσόν ο Βαρνάβα, αναζητήσε σάβλων και ευρών αυτών ήγαγεν αυτών ει Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτού εν η αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία, και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία του μαθητά χριστιανού. Εν ταύτε δέτες ημέρε, κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος, λιμών μέγαν μέλιν έσεσθε εφόλυν την οικουμένην, και εγένετο ἐπικλαβδίου Τον δε μαθητών, καθώς η το της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε, της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής, ό και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Ήταν μεγάλη η χάρη και η ευλογία του Θεού στην αρχαία εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και των βοηθών και συνεργατών τους, πλήθη πολλά πίστευαν στον Κύριο Ιησού. Όμως δεν έλειπαν και τα δυσάρεστα και θλιβερά γεγονότα. Οι Άγιοι Απόστολοι δέρνονταν και φυλακίζονταν. Πολύ νωρίς χύθηκε αίμα μαρτυρικό. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, ο πιο ικανός και ζηλωτής από τους επτά διακόνους, λιθοβολήθηκε και πρωτοστάτης στον λιθοβολισμό του Στεφάνου ήταν ο Σάβλος, ο οποίος ενέπνεε φόβο κατά των χριστιανών, ήταν διόκτης μέγας της Εκκλησίας. Αργότερα όμως μετεστράφηκε. Όταν πήγαινε στην Δαμασκό για να συλλάβει χριστιανούς και να τους οδηγήσει σιδηροδεσμίους πίσω στην Ιερουσαλήμ για να δικαστούν και να θανατοθούν, συνάντησε καθοδόν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σύ προς κέντρα λαχτίζειν». Και όπως ήταν επάνω στο άλογο ο Σαύλος έπεσε κάτω, διότι εκτυφλώθηκε από το άκτιστο φως του Χριστού και του λέει «Ποιος είσαι εσύ Κύριε» και του απαντάει «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις» και τότε ο Σάβλος τυφλώθηκε. Τον πήραν λοιπόν και τον πήγαν στην Δαμασκό και ήταν χειραγωγούμενος διότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε μόνος του λόγω του ότι ήταν τυφλός. Εκεί στην Δαμασκό ο Κύριος φανερώθηκε στον Απόστολο Ανανία και του λέει «Να πας να βαπτίσεις τον Σάβλο». «Μα Κύριε», απαντάει ο Ανανίας, «αυτός είναι μέγας της Εκκλησίας» και ο Χριστός του λέει ότι αυτός από εδώ και πέρα είναι το σκεύο της εκλογής μου και θα κηρύξει το όνομά μου ενώπιον και των Ισραηλιτών αλλά και ενώπιον εθνών και βασιλέων. Και πήγε λοιπόν ο Ανανίας και βάπτισε τον Σάβλο, ο οποίος από τότε μετονομάστηκε Παύλος και έγινε Απόστολος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι φανατικοί οι Ιουδαίοι στην Ιερουσαλήμ για να φοβήσουν εντωμεταξύ τους χριστιανούς, ακόμη και για να εμποδίσουν άλλους Ιουδαίους να πιστέψουν στον Χριστό, ξεκίνησαν διωγμό κατά της Εκκλησίας. Ο διωγμός όμως αυτός έφερε πολύ καλό αποτέλεσμα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Ποιο ήταν το ευχάριστο αυτό αποτέλεσμα, θα το δούμε στην συνέχεια. Αρκετοί από τους χριστιανούς, για να αποφύγουν τα δυσάρεστα του διωγμού, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασκορπίστηκαν σε διάφορες πόλεις. Άλλοι από αυτούς έφτασαν και μέχρι την Φινίκη, βορειοδυτικά της Παλαιστίνης, στην παραλία της Μεσογείου Θαλάσσης. Άλλοι πάλι κατέφυγαν στην Κύπρο και άλλοι στην Αντιόχεια, που ήταν τότε πρωτεύουσα της Συρίας και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί που κατέφυγαν στις πόλεις αυτές αλλά και όπου αλλού δεν παρέλειπαν να διαδίδουν την χριστιανική πίστη μεταξύ των Ιουδαίων. Από εκείνους όμως που είχαν καταφύγει στην Αντιόχεια, ως είχαν γεννηθεί στην Κύπρο και την Κυρίνη, που ήταν πόλη δυτικά της Αιγύπτου, στην Μεσόγειο θάλασσα, και οι οποίοι επομένως μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, αυτοί διέβηδαν την χριστιανική πίστη στους Ιουδαίους της Αντιοχίας, που και αυτοί δεν μιλούσαν πια την εβραϊκή αλλά την ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και ονομάζονταν ελληνιστές, όπως είχαμε πει και σε άλλη μας εκπομπή. Το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων έκανε πολύ εντύπωση διότι ήταν μαζί τους η δύναμη του Θεού. Έτσι, μεγάλος αριθμός από τους Ιουδαίους της Αντιοχίας πίστευαν στον Κύριο και βαπτίζονταν. Τα ευχάριστα αυτά γεγονότα, έπειτα μάλιστα από τον διωγμό που έγινε, χαροποίησαν πολύ την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και αποφασίστηκε για ενίσχυση αυτής της προσπάθειας που γινόταν στην Αντιόχεια, να μεταβεί εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας, διότι ήταν Κύπριος, δηλαδή Ελληνιστής, Εβραίος που μιλούσε την ελληνική γλώσσα και είχε τις αρετές και τις ικανότητες που χρειαζόντουσαν. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος απλός και καλοκάγαθός, πολύ ζηλωτής, με μεγάλη πίστη και γεμάτος από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εξάλλου υποδηλώνει και το όνομά του. Βαρνάβας σημαίνει στα ελληνικά ιός παρακλήσεως, παρηγοριάς δηλαδή. Όταν λοιπόν πήγε στην Αντιόχεια και είδε το πλήθος των ανθρώπων που πίστεψαν στον Χριστό, αλλά και τη διόρθωση της ζωής τους που έφερε η χάρη του Θεού, χάρη και πολύ. Συμβούλευε μάλιστα όλους να μένουν αφοσιωμένοι και προσκολλημένοι στον Κύριο με όλη τη διάθεση και την δύναμη της ψυχής τους. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας του Βαρνάβα ήταν να πιστέψουν και άλλοι πολλοί στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αλλά ο Βαρνάβας κατάλαβε πως οι χριστιανοί της Αντιοχίας είχαν ανάγκη από περισσότερη ενίσχυση. Πήγε λοιπόν στην Ταρσό, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, μήπως και τον συναντήσει εκεί τον βρήκε και μαζί επέστρεψαν στην Αντιόχεια. Έγινε αγαπητοί αδελφή τόσο μεγάλη συρροή κόσμου, ώστε ο Απόστολος Βαρνάβας να χρειάζεται και κάποιον βοηθό. Και τότε θυμάται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τον Σαύλο και πηγαίνει να τον πάρει. Ο Παύλος ησύχαζε και καταρτιζόταν στην εν Χριστώ ζωή, προσπαθώντας να εξαφανίσει το κακό εγώ του. Προσευχόταν, μετανοούσε που εδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και ο Θεός τον συγχώρησε και τον έκανε Μέγα Απόστολο των Εθνών. Και ήρθε ο καλοκάγαθος Βαρνάβας, ο Υιός της Παρακλήσεως, και πήρε το φως που θα φώτιζε την οικουμένη, το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από το μόδιον και το έβαλε επάνω στον λιχνοστάτη. Άνοιξε την πόρτα των εθνών στον πρωταγωνιστή. Ιδού τι προσφέρουν στην εκκλησία όσοι έχουν πίστη, αγάπη, ομόνια και ταπεινοφροσύνη. Αυτές είναι από τις βασικές αρετές πάνω στις οποίες οικοδομείται το σώμα της εκκλησίας και σώζεται και σώζει αιώνια. Οι δύο Απόστολοι λοιπόν τώρα για ένα ολόκληρο έτος έπαιρναν μέρος στις λατρευτικές και διδακτικές συνάξεις της Εκκλησίας και δίδαξαν πολλούς χριστιανούς. Εξαιτίας του πλήθους των ανθρώπων που πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εκεί στην Αντιόχεια, για πρώτη φορά δόθηκε στους πιστούς το όνομα «Χριστιανοί». Το όνομα χριστιανοί, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι τεράστια η παρακαταθήκη που μας έχει εμπιστευτεί ο Χριστός. Και δηλώνοντας ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, πρώτον, δεχόμαστε τον Ιησού ως και χρησμένο Μεσσία από τον Θεό Πατέρα και ότι από Αυτόν παίρνουμε και εμείς το χρήσμα. Δεύτερον, τον δεχόμαστε ως σωτήρα μας και Κύριό μας και τρίτον, είμαστε πάντοτε πιστοί Του, κάνοντας υπακοή με ελευθερία όμως στις Άγιες εντολές και στο θέλημά Του. Και ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί σημαίνει ότι πιστεύουμε ορθά, όπως ορίζει ο Χριστός μας, Εναγείο Πνεύματι και Αληθεία την αλήθεια όπως την διαφύλαξε και την παρέδωσε στην οικουμένη η εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και στερεώνεται πάνω στο αίμα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων, των Ιερώων και των Οσίων της πίστεώς μας και στερεώνεται από τις οικουμενικές αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων των Αγίων Πατέρων, οι οποίες έγιναν εν Αγίω Πνεύματι. Από την εποχή λοιπόν που ο Παύλος και ο Βαρνάβας εργάστηκαν με τόση επιτυχία στην Αντιόχεια, πήγαν εκεί και μερικοί προφήτες από τα Ιεροσόλυμα. Οι προφήτες είναι άνθρωποι με Άγιο Πνεύμα που προτρέπουν, συμβουλεύουν και προλέγουν όταν πρέπει και όπως πρέπει τα μέλλοντα. Σε μία σύναξη των χριστιανών ένας από αυτούς τους προφήτες ο Άγαβος φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και ανήγγειλε πως επρόκειτο να πέσει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη και πραγματικά αυτή η πείνα συνέβη επί της αυτοκρατορίας του Κλαβδίου Κέσαρος από το 41 ως το 54 μετά χριστών. Οπότε τέσσερις φορές δοκιμάστηκαν οι διάφοροι λαοί της αυτοκρατορίας από την πείνα. Μετά από αυτήν την προφητεία σκέφτηκαν οι χριστιανοί ποιο ήταν το καθήκον τους, τι έπρεπε δηλαδή να κάνουν. Αποφάσισαν λοιπόν ανάλογα με τα υλικά μέσα που είχε ο καθένας τους να στείλουν βοήθεια για να ανακουφίσουν τους αδελφούς χριστιανούς που έμεναν στην Ιουδαία και αμέσως πραγματοποίησαν την απόφασή τους. Το ποσό που συγκεντρώθηκε το απέστειλαν στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων Δια των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου Εδώ βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί ότι ο κάθε ένας από αυτούς τους χριστιανούς είχε την ατομική του περιουσία. Όμως οι πρώτοι χριστιανοί όπως και οι Άγιοι έβλεπαν το χρήμα ως μέσον ανακούφιση του πάσχοντος συνανθρώπου. Είχαν την θέληση να βοηθήσουν όχι μόνο τους αδελφούς φτωχούς που ήταν εκεί κοντά στην περιοχή τους, αλλά και τους μακράν από αυτούς, τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Και βλέπουμε ότι η δυσκολία αυτή που ήλθε, ο λοιμός, η πείνα, έγινε αιτία ελεημοσύνης και αλληλεγγύης και ότι οι χριστιανοί της Αντιοχίας αποφάσισαν αμέσως να βοηθήσουν τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων και το πραγματοποίησαν αμέσω. Αυτό σημαίνει αδελφοσύνη. Και γενικώ όταν πάσχει κάποιος συνάνθρωπός μας, αυτό είναι και μία μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε το καλό. Διότι λέει ο Χριστός μας, διαστόμωτος Αποστόλου Παύλου, ότι εάν κάποιος μπορεί να κάνει το καλό, αλλά δεν το κάνει, και αυτό αμαρτία είναι πόσο ομορφαίνει τη ζωή του ανθρώπου η αγάπη προς τον πλησίον του, πόσο χαίρεται και ευχαριστείται κανείς όταν ακούει και πληροφορείται για τις εκδηλώσεις της αγάπης μεταξύ των χριστιανών, αφού όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας και πρέπει η ανάγκη του ενός να είναι και ανάγκη του άλλου. Ο πόνος του ενός να είναι και πόνος όλων, όπως πάλι και η χαρά και η δόξα του ενός, να είναι δόξα και χαρά όλων. Αυτό θα πει πραγματικά χριστιανική αγάπη. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι μεταξύ των χριστιανών η αγάπη θα είναι το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθηταίστε, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις». Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα μάθουν όλοι, θα ξεχωρίσουν όλοι ότι «Είσαστε μαθητές μου, εάν έχετε μεταξύ σας αληθινή κατά Χριστόν αγάπη». Αυτήν την αγάπη ας προσπαθήσουμε και εμείς να έχουμε προς τους αδελφούς μας, χριστιανούς ορθοδόξους, για να μας αναγνωρίσει ο Κύριος ως αληθινούς και γνησίους μαθητές Του. Και στην συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί αδελφοί, θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Ιωάννη Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως 42. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο Έδο και Νιακώβ, Ιωσήφ το ιο αυτού. Ήν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζετο ούτω επί τη πηγή, ώρα είναι ο έκτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας σε είδωρ. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απεληλήθησαν εις την πόλην, η να τροφάς αγοράσωσι. Λέγει ουν αυτό η γινή Σαμαρίτης, πώς σύ Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ζητής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στήνω λέγον σι μη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και ναν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ εστί βαθύ, πόθεν ούν έχεις το είδωρ το ζών, μη σι μίζον ή, του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδω το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η ιή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη η Ιησούς και είπεν αυτή, «Πας ο πίνων εκ του είδατος τούτου διψήσει πάλιν, ως δαν πει εκ του είδατος ου εγώ δώσω αυτό, που μη διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή είδατος αλωμένου εις ζωή αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, «Ούκ' έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άνδρα ούκ' έχω» πέντε γαράνδρα σέσχες, και νυν ον έχεις ουκέστη σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης η εσύ. Οι πατέρες ημών εν το τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. ημις προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί, αλλά έρχεται ώρα και είναι εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γάρο πατήρ τιού τους ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο λαλώνση. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και εφαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδής Μέντι είπε «Τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής». Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η τι λαλεις Αφήκε αφηκενουν την ιδριαν αυτης η γυνη και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης δέυτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα» μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθον ουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς Αυτόν. Εν δε το μεταξύ ηρώτων Αυτόν οι μαθητέ λέγοντες «Ραβή φάγε». Ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρω συνέχω φαγήν, ειν η ουκ είδατε». Έλεγον ουν οι μαθητέ προς αλλήλους «Μη γεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς εμών βρώμα εστίν, ή να πιώ το θέλημα του πέμψαντός με, και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι ε τη τετράμινος εστί, και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρτε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή νεώνιων. Είναι και ο σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην ο ούχι μης και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι και ημείς ή στον κόπον αυτών εις ελληλήθατε. Εκδέτης πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν αυτών των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτών οι Σαμαρίτε, η ρότων αυτών μηνε παραυτής και έμειναν εκεί δύο ημέρας και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τι τε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτι δια την σύν λαλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρ ακικόαμεν και είδαμεν, ότι ούτω εστίν αληθός, ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, περιλαμβάνει τον περίφημο διάλογο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Προκειμένου ο Κύριος να μεταβεί από την Ιουδαία στην Γαλιλαία, προτίμησε τον συντομότερο δρόμο, ο οποίος περνούσε μέσα από την Σαμάρια. Έφτασε λοιπόν στην πόλη Σιχάρ, η οποία ήταν κοντά στο μέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του Ιωσήφ. Η πόλη Σιχάρ ή Σιχέμ ήταν η πρωτεύουσα των Σαμαριτών και ήταν περίφημη διότι εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Θεός στον Αβραάμ και εκεί ο Ιακώβ έσκαψε ένα πηγάδι, έστησε την σκηνή του και έχτισε θυσιαστήριο. Εκεί ήταν η τάφη του Ιωσήφ και των πατέρων των Ιουδαίων. Κοντά λοιπόν στο πηγάδι αυτό κάθισε ο Κύριος Ιησούς, κουρασμένος από την οδηπορία. Το πηγάδι αυτό του προσέφερε δροσιά γιατί ήταν ζέστη για να ξεκουραστεί μέχρι να έρθουν οι μαθητές του. «Εκαθέζε το ούτος», λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, καθόταν δηλαδή έτσι απλά στο έδαφος, ταπεινά, σαν φτωχός. Ο Χριστός δεν αναζητούσε τους μάταιους θρόνους. Ο Κύριος ήταν μόνος εκεί διότι οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Και τότε έρχεται μία γυναίκα Σαμαρίτης για να αντλήσει νερό, περίπου στις 12 το μεσημέρι, έκτη η ώρα της ημέρας. Και ζήτησε ο Χριστός από την Σαμαρίτιδα να του δώσει νερό για να πιεί. Η κούραση, η πείνα και η δίψα δεν εμποδίζουν τον Χριστό να αρχίσει αμέσως το έργο της σωτηρίας αυτής της ψυχής κι ας είναι μία άσημη και αμαρτωλή γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτισα που οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες ως αποστάτες της θρησκείας τους. Ο Χριστός αποκαλύπτει στην Σαμαρίτισα σοβαρότατες αλήθειες όπως και στον οικόδημο, γιατί δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, Ιουδαίους και εθνικούς, όπως έκαναν οι συμπατριώτες του οι Ιουδαίοι. Είπε λοιπόν στην Σαμαρίτισα, «Δώσε μου νερό να πιω». Η γυναίκα το άκουσε με απορία και αμέσως απαντά, «Πώς ζητάς από εμένα που είμαι Σαμαρίτισα να σου δώσω νερό να πιείς, αφού εσύ είσαι Ιουδαίος. Και το είπε αυτό διότι οι Ιουδαίοι μισούσαν τους Σαμαρίτες και δεν έρχονταν σε επικοινωνία με αυτούς. Τους εξίσωναν με τους εθνικούς και ο νόμος απαγόρευε την επικοινωνία με τους εθνικούς. Στα λόγια αυτά της Σαμαρίτηδο ο Κύριος απαντά εάν γνώριζες πόσο μεγάλη δωρεά του Θεού προς τους ανθρώπους είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αν γνώριζες ακόμη ποιος είναι εκείνος που σου λέει δώσ' μου να πιω νερό, εσύ θα του ζητούσες και αυτός θα σου έδινε νερό τρεχούμενο που δεν θα στερεύει ποτέ. Θα σου έδινε δηλαδή το είδωρ το ζών. Ο Κύριος μας παραβάλλει την χάρη του Αγίου Πνεύματος με το καθαρό, το δροσερό και γάργαρο νερό. Γιατί η ζωογόνος δύναμη του Παναγίου Πνεύματος είναι σαν το νερό. Όπως το νερό έχει και την δύναμη να καθαρίζει και να σβήνει τα πάντα. Σβήνει φλόγες, θεραπεύει την ξηρασία, αλλά σβήνει και αμαρτίες η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σαν το νερό το οποίο είναι ευεργετικό, αιώνιο και αικίνητο, έτσι είναι και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Θα σου έδινε δηλαδή αυτό στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, που σαν άλλο πνευματικό αστήρευτο νερό, καθαρίζει, δροσίζει και ζωοποιεί τις ψυχές. Στην ψυχή της Σαμαρίτιδος τότε, άρχισε να αναπτύσσεται κάποιο πνευματικό ενδιαφέρον. «Κύριε», λέει, «το νερό αυτό για το οποίο μιλάς δεν μπορεί να προέρχεται από το πηγάδι αυτό, διότι εσύ ούτε δοχείο έχεις, με το οποίο θα μπορούσες να βγάλεις από εδώ νερό, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το τρεχούμενο και αστήρευτο αυτό νερό, μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας άφησε κληρονομιά το πηγάδι αυτό από όπου και ο ίδιος ήπιε και τα παιδιά του και τα ζώα που έτρεφε και έβοσκε. Στα λόγια αυτά τη Σαμαρίτιδος ο Κύριος απαντά με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγαλώσει περισσότερο την δίψα της ψυχής της για να γνωρίσει αυτή την αλήθεια. Της λέγει λοιπόν «Κάθε άνθρωπος που πίνει από το νερό αυτού του πηγαδιού θα διψάσει και πάλι». Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ πια. Και όχι μόνο δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή που δεν θα στερεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να του χαρίζει ζωή αιώνια. Με ενδιαφέρον τότε του λέει η Σαμαρίτης «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό για να μην διψώ και να μην κουράζομαι να έρχομαι εδώ για να βγάζω νερό από το πηγάδι. Δεν κατάλαβε δηλαδή η Σαμαρίτης τι ακριβώς εννοούσε ο Κύριος. Και έτσι από το σημείο αυτό ο διάλογος του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα μπαίνει σε κρίσιμο σημείο και δημιουργεί πολύ ενδιαφέρον. Αφού θέλεις να σου δώσω το νερό αυτό, τις λέγει ο Ιησούς, πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και ελάτε εδώ μαζί, ώστε να λάβει και εκείνος μαζί σου την δωρεά αυτή. «Δεν έχω άνδρα», απαντάει η Σαμαρίτης. «Καλά είπες ότι δεν έχεις άνδρα», απαντά ο Ιησούς, «διότι έως τώρα έχεις πάρει πέντε άνδρες, τον έναν κατόπιν του άλλου, και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι νόμιμος κατοπιν του αλλου και αυτος που έχει σου». Αυτό είναι αλήθεια, όπως το είπες. Για να τις δείξει ο Κύριος την διαφορετική, πνευματική φύση για την οποία τις μιλούσε και για να της αποδείξει ότι είναι ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα, στρέφει την συζήτηση με διάκριση πάντοτε στην ηθική κατάσταση της ζωής της. Αυτό και την εξέπληξε. Και ειλικρινής όπως ήταν η Σαμαρίτης, μετανοεί και αρχίζει νέα ζωή. Ο Χριστός ακριβώς την επενή που δεν είπε ψέματα και ομολόγησε πως δεν έχει νόμιμο σύζυγο και από εκεί και πέρα την κατευθύνει πνευματικά και την βάζει μέσα στα ύψιστα και θεία νοήματα που πρέπει να εισέλθει κάθε πιστός χριστιανός για να νιώσει αληθινά την ζωή του Χριστού. Η Σαμαρίτης εξεπλάγει και με σεβασμό του απαντά «Κύριε, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι προφήτης, αφού γνωρίζεις πολύ καλά τα μυστικά της ζωής μου. Σε παρακαλώ λοιπόν διαφώτισέ με πάνω σε ένα σπουδαίο ζήτημα». Οι πρόγονοί μας προσκύνησαν και λάτρευσαν τον Θεό σε αυτό εδώ το όρο το Γαριζίν. Ενώ εσείς οι Ιουδαίοι υποστηρίζετε, λέει η Σαμαρίτης, πως πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό στα Ιεροσόλυμα ποιο είναι το σωστό. Εσύ ως προφήτης τι λες για αυτό το ζήτημα. Η ερώτηση αυτή της Σαμαρίτιδος ήταν αφορμή για να της υποδείξει ο Κύριος ποιος είναι ο Θεός και ποια η αληθινή και ευάρεστη σε Αυτόν λατρεία. Της λέγει λοιπόν «Πρόσεξε σε αυτά που θα σου πω και πίστεψέ τα ότι είναι αληθινά». Γρήγορα θα έρθει καιρός που τον ουράνιο πατέρα δεν θα τον λατρεύετε αποκλειστικά και μόνο ούτε στο όρος αυτό το γαριζίν ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες προσκυνάτε τον Θεό χωρίς να έχετε σαφή και πλήρη γνώση περί αυτού. Εμείς όμως οι Ιουδαίοι, ομιλεί εδώ ο Χριστός ως άνθρωπος, γνωρίζουμε περί του Θεού περισσότερα από κάθε άλλον. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμο κατάγεται από τους Ιουδαίους. Έρχεται όμως ώρα και να ήρθε η ώρα αυτή που οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία με τον νου και την ψυχή τους που θα φωτίζει ο Θεός και με λατρεία που προέρχεται από την πλήρη επίγνωση της αληθείας. Ιδρύεται η πνευματική βασιλεία του Θεού και πολίτες της θα είναι όλοι σε όλο τον κόσμο οι οποίοι θα λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, δηλαδή όχι σε ορισμένους τόπους, όχι με φυσίες και τυπολατρεία, όχι υλικά αλλά πνευματικά προς τον πανταχού παρόντα Θεό πίστης δι' ενεργουμένη, πνευματική πρέπει να γίνουμε και εμείς και ασώματοι σε εισαγωγικά σαν τους Αγγέλους, διότι ασώματος είναι και ο Θεός. Να προσφέρουμε δηλαδή λατρεία στο Θεό δια της ψυχής και του νου της καθαρότητος, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, δηλαδή ασώματος, πρέπει να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία, δηλαδή εξ όλης της ψυχής ημών και φυσικά εν αληθεία όπως ορίζει η Ορθοδοξία μας. Η ορθή πίστη όμως πρέπει να συνδυάζεται και με έργα πίστεως, όπως είπαμε πίστη διαγάπης ενεργουμένη αλήθειες που μάταια σε όλη τη ζωή τους αναζήτησαν οι άσοφοι φιλόσοφοι του παρόντος αιώνος του απατεώνος, εδώ ο Χριστός μας τις προσφέρει απλούστατα. Ο Χριστός μέσα από την καθαρότητα και απλότητα των νοημάτων της διδασκαλίας Του, όχι μόνο περιέλαβε κάθε αληθινή φιλοσοφία, αλλά και την ξεπέρασε με τόση διαφορά όσοι έχει ο ουρανός από την γη. Ο Θεός είναι πνεύμα και δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι λοιπόν που λατρεύουν τον αληθινό Θεό πρέπει να τον προσκυνούν και να τον λατρεύουν με την ψυχή τους, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου τους και με αληθινή γνώση του Θεού και της λατρείας που αρμόζει σε Αυτόν. Χωρίς άλλο, αγαπητοί αδελφοί, θα ζαλίστηκε η Σαμαρίτης εκείνη γυναίκα από την υψηλή αυτή διδασκαλία του Κυρίου με συστολή λοιπόν απαντά «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή, που θα μας διδάξει όλα αυτά». Τότε ο Ιησούς της λέγει «Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ που σου μιλώ». Εκείνη τη στιγμή που έλεγε αυτά ο Κύριος, ήρθαν και οι μαθητές του και εξεπλάγησαν που ο διδάσκαλός τους συνομιλούσε δημοσίως με γυναίκα πράγμα που απαγορευόταν από τους ραβίνους. Κανείς όμως από τους μαθητές του δεν ρώτησε τον Κύριο ποια εξυπηρέτηση ζητά από την γυναίκα αυτή να σου κάνει ή ποιο ζήτημα συνομιλείς μαζί της. Η σαμαριτης γυναίκα γεμάτη συγκίνηση ύστερα από όσα άκουσε από το στόμα του Κυρίου, αντίθετα από τον Νικόδημο, ατρόμητη τρέχει να κηρύξει σαν Απόστολος. Τα μωρά του κόσμου τούτου εξελέξα το ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και έτσι έγινε η εις Απόστολος φωτεινή. Άφησε τη στάμνα της στο πηγάδι και γύρισε γρήγορα στην πόλη και είπε στους συμπολίτε της «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει και αυτά ακόμη τα μυστικά μου». Μήπως άραγε είναι αυτός ο Χριστός? Τα λόγια αυτά της Σαμαρίτιδος κίνησαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων και πολλοί βγήκαν από την πόλη και πήγαν να τον συναντήσουν. Εν τω μεταξύ, όταν έφυγε η Σαμαρίτης και έμεινε ο Κύριος μόνος με τους μαθητάς του, τον παρακαλούσαν οι μαθητές του και του έλεγαν «Διδάσκαλε, φάε». Ο Χριστός όμως, απορροφημένος από το πνευματικό του έργο, του είπε «Εγώ έχω φαγητό να φάω που εσείς δεν το γνωρίζετε». Οι μαθητές δεν ενόησαν το βαθύτερο νόημα που είχαν τα λόγια του Κυρίου και έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως όταν λείπαμε εμείς, του έφερε κανείς άλλος φαγητό και έφαγε». Η ψυχή του Χριστού μας αφοσιώθηκε σε αυτό που είδε, ότι αμέσως άλλαξε η γυναίκα και αφήνοντας την στάμνα της και αφήνοντας και την αμαρτία, έφυγε τρέχοντας. Τον απασχολεί το θέλημα του Θεού, η επιθυμία δηλαδή να πραγματοποιηθεί η σωτηρία των ανθρώπων. Ο Κύριος απαντά στους μαθητές «Δικό μου φαγητό που με χορταίνει και με τρέφει, είναι το να εκτελώ πάντοτε το θέλημα του ουρανίου πατέρα μου που με έστειλε στον κόσμο και να τελειώσω το έργο του που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Εσείς δεν λέτε ότι ύστερα από τέσσερις μήνες θα είναι η εποχή του θερισμού. Στην πνευματική όμως σπορά και καρποφορία τα πράγματα συμβαίνουν διαφορετικά. Ο λόγος του Θεού είναι δυνατό να καρποφορήσει πολύ σύντομα και για να πιστείτε σε αυτό που σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε το πλήθος των Σαμαριτών που έρχονται. Αυτή είναι λογικά χωράφια, στα οποία μόλις πριν λίγο σπάρθηκε ο λόγος της αληθείας. Κι όμως είναι όριμα πλέον, έτοιμα για να θεριστούν. Εκείνος λοιπόν που θερίζει σε ένα τέτοιο πνευματικό χωράφι, πληρώνεται και εδώ διότι χαίρεται για την πνευματική συγκομιδή. Επειδή όμως οδηγεί ψυχές στην σωτηρία, θα ανταμυφθεί και στην μέλουσα ζωή από τον Θεό. Με τον τρόπο αυτό, στην πνευματική σπορά, χαίρεται εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει. Στην περίπτωση αυτή των Σαμαριτών που βλέπετε, εφαρμόζεται η σωστή παροιμία, άλλος έσπηρε και άλλος θερίζει εγώ με την διδασκαλία μου προς την Σαμαρίτιδα γυναίκα έσπηρα τον Λόγο του Θεού. Εσείς τώρα θα θερήσετε τους πνευματικούς καρβούς της μετανία των Σαμαριτών. Εγώ, ο Κύριος του Αγρού, σας έστειλα να θερίζετε εκείνο για το οποίο δεν κοπιάσατε να σπαρεί. Άλλοι, εγώ δηλαδή και οι πριν από εμένα προφήτες, έχουν κοπιάσει και έχουν σπείρει εσείς έρχεστε για να θερίσετε την σπορά για την οποία άλλοι κουράστηκαν. Αυτό θα γίνεται και στο μέλλον. Θα σπέρνετε εσείς και θα θερίσουν οι διάδοχοί σας. Πράγματι, όταν η Σαμαρίτης πήγε στην πόλη και είπε όσα άκουσε από τον Κύριο και μάλιστα ότι της φανέρωσε τα μυστικά της ζωής της, πολλοί από τους κατοίκους της πόλεως πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Γι' αυτό όταν ήλθαν προς Αυτόν οι Σαμαρίτες, τον παρακάλεσαν να μείνει παντοτινά μαζί τους. Ο Χριστός όμως έμεινε εκεί δύο ημέρες, διότι έπρεπε να εκπληρώσει την αποστολή του. Από την διδασκαλία που τους έκανε αυτές τις δύο ημέρες, πίστεψαν πολύ περισσότεροι από εκείνους που είχαν έλθει στο πηγάδι και στην Σαμαρίτιδα έλεγαν «Δεν πιστεύουμε πια για όλα όσα εσύ μας είπες, αλλά πιστεύουμε διότι εμείς οι ίδιοι ακούσαμε την διδασκαλία του και σχηματίσαμε πεποίθηση ότι αληθινά αυτός είναι ο Χριστός, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Σωτήρας όλου του κόσμου» αξιοθαύμαστοι και αξιομήμητοι οι Σαμαρίτες, δεν περιορίστηκαν να ακούσουν απλώς όσα τους είπε για τον Κύριο η συμπατριώτησά τους εκείνη η γυναίκα, έδειξαν ενδιαφέρον. Θέλησαν να γνωρίσουν οι ίδιοι προσωπικά αυτόν για τον οποίον τους πληροφορούσε η Σαμαρίτης και ικανοποιήθηκαν πάρα πολύ. Αξιώθηκαν να γνωρίσουν τον Κύριο και να ακούσουν από το στόμα Του τα λόγια της σωτηρίας. Πόσο ευτυχείς θα είμαστε και εμείς εάν δείχνουμε ενδιαφέρον να μελετούμε τον νόμο του Θεού και να εφαρμόζουμε όσα ο Θεός διατάσσει και να συνδεόμαστε έτσι προσωπικά με τον σωτήρα και λυτρωτή μας, τον Χριστό. Και θα γίνει τότε και δικός μας σωτήρας, και θα μας χαρίσει την ουράνια βασιλεία Του. Και προτού κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ας δούμε την μετέπειτα πορεία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Δείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς μία αμαρτωλή γυναίκα, από άγνοια όμως και όχι από διεφθαρμένη συνείδηση, η οποία δεν γνώριζε το καλό, ήταν όμως καλοπροαίρετη και μετενόησε όταν ήρθε ο ίδιος ο Θεός να συναντήσει την ψυχή αυτή και να την φέρει στην σωτηρία και εκείνη πρόθυμα έμπρακτα έδειξε την μετάνοιά της και απαρνήθηκε όλο το κακό παρελθόν της. Και ύστερα βαπτίστηκε από τους Αποστόλους και ονομάστηκε Φωτεινή και κοντά στο Χριστό οδήγησε πρώτα όλη την οικογένειά της και όλοι μαζί μετά από την ανάληψη του Κυρίου σκορπίστηκαν στα πέρατα της οικουμένης για να κηρύξουν ότι «Πνεύμα ο Θεός» και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Κατά τον διωγμό του ιδωλολάτρου αυτοκράτορος Νέρονος, βρισκόταν η Αγία Φωτεινή στην Καρθαγένη της Αφρικής, όπου κήρυξε με επιτυχία την χριστιανική πίστη. Εκεί συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες ο γιος της Φωτεινός και ο δούκας της πόλεως Σεβαστιανός, ο οποίος είχε γίνει χριστιανός από το κήρυγμα του Φωτεινού, του γιου της Αγίας Φωτεινής. Η Αγία γεμάτη από Θεία Χάρη αφήνει τότε την Αφρική και με μια μεγάλη συνοδεία χριστιανών έρχεται στη Ρώμη. Η παρουσία τους αναστάτωσε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Με τόλμη και θάρρος παρουσιάστηκε ενώπιον του Νέρωνα, όπου ομολόγησε τον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό. Την ομολογία της ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία ο Κύριος θαυματουργικά την προστάτευε τέλος την έγδαραν ζωντανή και την έριξαν μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Εκεί αποκαμωμένη παρέδωσε το πνεύμα της. Η αρχή της σωτηρίας της έλαβε χώρα στο φρέαρ του Ιακώβου. Το τέλος του μαρτυρίου της συνέβη και πάλι σε ένα φρέαρ της Ρώμης. Γι' αυτό και ο ιερός συναξαριστής με τον στίχο του Απευθυνόμενος στον Χριστό, του λέγει «Ρήπτουσι την σύν φρέαρ, την Ισφρέαρ, την Ισφρέαρ συραλίσσασαν λόγε». Δηλαδή ρίχνουν, Κύριε, την Σαμαρίτισα Φωτεινή σε πηγάδι μέσα για να μαρτυρήσει αυτή που σε πηγάδι, στο πηγάδι του Ιακώβ, συνομίλησε μαζί Σου. Μαζί με την Αγία Φωτεινή μαρτύρησαν και οι πέντε αδελφές της. Η Αγία Ανατολή, η Αγία Φωτό, η Αγία Φωτή, η Αγία Παρασκευή και Αγία Κυριακή, και οι δύο ΙΕΙ αυτή, Ιωσή και Φωτεινό. Μαρτύρισε και ο Δούκα τη Καρθαγέννη Σεβαστιανό, που είχε γίνει Χριστιανό, και μαρτύρισε και ο Θεόκλητο, ο Μάγο, ο οποίο αρχικά λεγόταν Λαμπαδό και ήταν μάγος του σατανά και είχε φτιάξει κατ' εντολή του νέρονα φαρμακερά δηλητήρια για να θανατώσουν την Αγία με την οικογένειά της. Αλλά τα μαγικά αυτά δηλητήρια δεν έπιασαν επάνω στους Αγίους. Διότι έχει πει ο Χριστός ότι «Καν θανάσιμον τι σύν ουμί αυτούς βλάψει». Και αυτός πίστεψε στον Χριστό, έκαψε τα βιβλία με την μαγική τέχνη του σατανά βαπτίστηκε, έλαβε το όνομα Θεόκλητος και μαρτύρησε και αυτός διαποκεφαλισμού. Το μαρτύριο της Αγίας Φωτεινής και της Αγίας Οικογενείας Αυτής, των σύν αυτή μαρτυρισάντων, εορτάζεται από την Αγία μας Εκκλησία την 26η του μηνός Φεβρουαρίου. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, ο Κύριος ημών. Μου.